Φιλιππό, αν είστε ευχαριστημένος από αυτά που είδατε. Στην ουσία, καλό είναι αυτό που νικήσαμε ακόμα ένα παιχνίδι. Όπως είδατε και εσείς, ήθελα να δώσω ευκαιρία, ήθελα να δώσω δύο καινούριους παίκτες, γιατί και Νουάτσι και Μπάμπα να δω κάποια πράγματα, γιατί βλέπετε και μόνοι σας, δεν έχουν χημεία με ομάδα, με υπόλοιπα παιδιά, γιατί ήρθανε αγρά. Ήθελα να δώσω στο Μπεν να έχει περισσότερα τρεξίματα. Δεν είχαμε τρεξίματα πρώτο. Μπορεί να έχουμε, έχουμε κάνει αρκετές ευκαιρίες που μπορούσαμε να τελειώσουμε. Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε καλό ρυθμό. Αυτό που θέλω εγώ. Δεν πιέζαμε ψηλά, δεν πιέζαμε. Λίγες φορές κάναμε αυτό. Είμαστε πολύ αργοί και αναγέννηση έδωσε αυτό ρυθμό, αργό ρυθμό. Και εμείς πήραμε και προσπαθήσαμε με ίδιο ρυθμό να παίξουμε. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί πάντα πρέπει εμείς να είμαστε αυτή η ομάδα που δίνει πρωτοβουλία, που ελέγχει παιχνίδι και δίνει ρυθμό στο παιχνίδι. Και σίγουρα με αυτά τα παιδιά και να μιλήσω και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, γιατί πρέπει να μάθω να παίζω έτσι όπως θέλω εγώ. Όποιος δεν μπορεί να είναι δίπλα μου στο μπάνκο ή έξω από το δικό σας. Κότζο, ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι περί της μεταγραφικής ενίσχυσης που λογικά έρχεται. Υπάρχει κάτι? Δυστυχώς αυτό το παίκτη που βρήκαμε, αριστερό μπόδερο, δεν ήθελα να έρθει στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια καλή λύση, αλλά ξέρετε είναι δύσκολο, γνωρίζουν όλη η Ελλάδα. Πρέπει να έχεις και, αν έρχεται στην Ελλάδα, μπορείτε να σκεφτείτε, είχαμε ένα παίκτη Κροάτη που είχε πρόταση για περισσότερα λεφτά στη Κροατία. Να βρούμε σίγουρα σήμερα, προσπαθούμε, δεν αβιαστώ, γιατί υπάρχουν και ελεύθεροι παίκτες, δεν αβιαστώ, γιατί θέλω παίκτες να μην κάνει διαφορά. Και αυτό να είσαι σίγουρο, αυτός παίκτης που έρχεται, να κάνει διαφορά στη ομάδα, γιατί θέλω ποιότητα στη ομάδα. Coach, η ομάδα ψάχνει αριστεροπόδαρο για την Πτέρυγα, ψάχνει έναν επιθετικό. Τι ακριβώς στυλ παίκτη ψάχνει? Εγώ έχω πει. Νομίζω έχω πει και πολλές φορές ψάχνω ένα αριστερό πόδερο να έχει καλή, να μπορεί να παίξει και πίσω από σέντρο, να έχει καλή πάσα, να έχει καλή τρίβλα, να είναι γρήγορος που είναι λίγο δύσκολο. Και φτηνός. Και στο τέλος, φτηνός, αυτό δεν υπάρχει δυστυχώς. Κότς, η ομάδα σε σχέση με πέρσι, τουλάχιστον νομίζω ότι έχει πολλούς παίκτες για τα χτυπήματα. Δηλαδή, δύο γκολ ήδη νομίζω έχουν πετύχει. Χιτσίδη σήμερα, Κοντοδήμος. Και είναι και άλλοι παίκτες. Εντάξει, σημασία είναι για μένα αυτοί που πρέπει να βάζουν γκολ, από αυτούς περιμένουμε πάντα, γιατί ο αποδεκτικός. Αν έχουμε και περισσότερες παίκτες που μπορούν να σκοράρουν μέσω επιθετικούς μέσους ή πως είμαστε δύο άκρες που είχαμε, τον Δήμο και Στράτο, ακόμα καλύτερα. Δεν μπορούμε να φάμε έτσι ευθυνό γκολ, γιατί πραγματικά είδατε και μόνοι σας από πουθενά φάγαμε γκολ. Γιατί αν δεν μπορώ, έχω πει πολλές φορές, αν δεν μπορώ να κερδίσω, δεν θέλω να χάνω. Γιατί δεν θέλω, πρέπει να μάθουν να κρατάνε μηδέν πίσω. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.